Οι κωδικοί έσπασαν και τα ηλεκτρονικά δεδομένα του κεντρικού σερβερ των εταιριών Ισραηλινών συμφερόντων άρχισαν να μιλούν εδώ και μέρες. Ωστόσο, για να συμπληρωθεί το puzzle έπρεπε να εντοπιστεί το κακόβουλο λογισμικό μέσω του οποίου φέρεται να χακάρονταν κινητά τηλέφωνα με σκοπό την υποκλοπή προσωπικών δεδομένων. Έχοντας επιτέλους τη φαρέτρα του στοιχεία που καίνε, οι διοκτικές αρχές αποτάθηκαν στο δικαστήριο, εξασφαλίζοντας 3 εντάλματα συλλήψεων για την υπόθεση. Στο στόχαστρο του ταχαρχηγείου, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΑΛΦΑ, δεν βρίσκεται μόνο ο Ταλ Ντίλιαν, αλλά και ο διευθυντής της εταιρείας NCIS και πρόεδρος της Εβραϊκής Κοινότητας της Κύπρου, Σάχα Καύνη. Εξάλλου, μια εκ των 3 συλληφθέντων είναι η διευθύντρια της εταιρείας του στη Λάρνακα, 41 ετών. Οι άλλοι 2 συλληφθέντες είναι υπάλληλοι στην αποθήκη της εταιρείας Weisspire του Ντίλιαν στη Λεμεσό, ηλικίας 30 και 35 ετών, όλοι Ελληνοκύπριοι. Μετά τη σύλληψή του το μεσημέρι, οι 2 άντρες οδηγήθηκαν στο αρχηγείο αστυνομίας για ανάκριση, ενώ οι 41χρονοι κρατείται στο ΤΑΕΛ Άρναγας. Εναντίον τους διερευνώνται συνολικά 13 αδικήματα, μεταξύ των οποίων συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, αδικήματα κατά παράβαση του περί της προστασίας του απορρίτου της ιδιωτικής επικοινωνίας νόμου, αδικήματα κατά παράβαση του περί της προστασίας των φυσικών προσώπων εναντί της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εξασφάλισης εγγραφής με ψευδείς παραστάσεις, αδικήματα κατά παράβαση του περί ραδιοεπικοινωνιών νόμου. Πάντως, η πλευρά των Ισραηλινών είναι κατηγορηματική, επαναλαμβάνοντας ότι δεν προκύπτουν ποινικά αδικήματα αναφορικά με τους 2 ισχυρούς άντρες της κοινότητας, ούτε για τους υπαλλήλους τους. Πάντως, οι σημερινές εξελίξεις εκτιμάται ότι θα αποτελέσουν τροχοπέδι στην επιστροφή Ντίλιαν στην Κύπρο, καθώς η πλευρά των Ισραηλινών θεωρεί ότι οι συλλήψεις έγιναν για να το ασκήσουν πίεση. Από την πλευρά του, το ΑΚΕΛ εκφράζει ικανοποίηση. Οι συλλήψεις επιβεβαιώνουν ότι οι καταγγελίες του ΑΚΕΛ ήταν πέρα για πέρα βάσιμες. Αυτή η υπόθεση έχει τεράστιες και σοβαρότατες προεκτάσεις. Το ΑΚΕΛ θα επιμείνει μέχρι τέλους για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης. Οι 3 συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρναγας, όπου θα ζητηθεί η κράτησή τους.